αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 300. Σελίδα 300 είναι από το βιβλίο Σαμουήλ Β, γάμα κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Τρίτο κεφάλαιο, 17 εδάφιο, σελίδα 300 Β Σαμουήλ, τρίτο κεφάλαιο και 17 εδάφιο με τη χάρη του Χριστού μας. Ο δε Αβενίρ συνομίλησε μετά των πρεσβυτέρων του Ισραήλ λέγον «Και χθες και προχθές εζητείτε τον Δαβίδ να βασιλεύσει εφ' ημάς. Τώρα λοιπόν κάμετε τούτο, διότι ο Κύριος ελάλησε περί του Δαβίδ λέγον «Διαχειρός Δαβίδ του δούλου μου, θέλω σώσει το λαό μου Ισραήλ εκ χειρός των Φιλιστέων και εκ χειρός πάντων των εχθρών αυτών». Και λάλησε προσέτη ο Αβενίρ εις τα ότα του Βενιαμίν και πήγαινε ο Αβενίρ να λαλήσει εις τα ότα του Δαβίδ εις Χεβρών πάντα όσα ήσαν αρεστά εις τον Ισραήλ και εις πάντα των οίκων του Βενιαμίν. Ήλθε λοιπόν ο Αβενίρ προς τον Δαβίδ εις Χεβρών και με ταυτού 20 άνδρες. Και έκαμεν ο Δαβίδ εις τον Αβενίρ και εις τους άνδρας τους με ταυτού συμπόσιον. Και είπεν ο Αβενίρ προς τον Δαβίδ, «Θέλω σηκωθεί και υπάγει και θέλω συνάξει πάντα τον Ισραήλ προς τον Κύριό μου τον Βασιλέα, δια να κάμω ως συνθήκη μετά σου και να βασιλεύεις καθ' όλη την επιθυμία της ψυχής σου». Και απέστειλεν ο Δαβίδ τον Αβενίρ και ανεχώρησαν ειρήνη. Και οι δύο οι δούλοι του Δαβίδ και ο Ιωάβ ήρχοντο από εκδρομής και έφερον με θεαυτόν πολλά λάφυρα. Αλλά ο Αβενίρ δεν ήτο μετά του Δαβίδ εν Χεβρών, διότι είχε αναποστείλει αυτόν και είχε αναχωρήσει εν ειρήνη. Όταν δε ήλθε ο Ιωάβ και άπαν το στράτευμα το μεταυτού, απήγγειλαν προς τον Ιωάβ λέγοντες «Αβενίρ, ο Υιός του Νίρ, ήλθε προς το βασιλέα και εξαπέστειλεν αυτόν και ανεχώρησεν εν ειρήνη». Τότε εισήλθεν ο Ιωάβ προς τον βασιλέα και είπε «Τι έκαμες, ιδού ο Αβενίρ ήλθε προς σε, γιατί εξαπέστειλα σε αυτόν και απήλθεν». Εξεύρισε τον Αβενίρ των ιών του Νίρ ότι ήλθε δια να σε απατήσει και να μάθει την έξοδόν σου και την εισοδόν σου και να μάθει πάντα όσα εσύ πράτης. Και καθώς εξήλθεν ο Ιωάβ από του Δαβίδ, έστειλε μηνυτάς κατόπιν του Αβενίρ και επέστρεψεν αυτόν από του φρέατος Σιράν. Ο Δαβίδ όμως δεν ήξευρε και όταν επέστρεψεν ο Αβενίρ εις Χεβρών, ο Ιωάβ παραμέρισε αυτόν εις τα πλάγια της πύλης, δια να λαλήσει προς αυτόν μυστικά. Και εκεί επάταξεν αυτόν υπό την πέμπτην πλευράν και απέθανε, δια το αίμα του Ασαήλ του αδελφού αυτού. Μετά δε ταύτα, ακούστας ο Δαβίδ, είπε «Αθώος είμαι εγώ και η βασιλεία μου ενώπιον του Κυρίου στον αιώνα από του αίματος του Αβενίρ, ιού του Ινίρ, ασμένη επί την κεφαλήν του Ιωάβ και επί πάντα των οίκων του πατρός αυτού, και ας μη εκλείψει από του οίκου του Ιωάβ γονόριος ή λεπρός ή επιστηριζόμενος επί βακτηρίαν ή πίπτον εν ρομφέα υστερούμενος άρτου. Ούτως ο Ιωάβ και ο Αβισέ, ο αδελφός αυτού εθανάτωσαν τον Αβενίρ, διότι είχε θανατώσει Ασαήλ των αδελφών αυτών εν Γαβαών εν τη μάχη. Κι είπε ο Δαβίδ προς τον Ιωάβ και προς πάντα των λαών των μεταυτού. Διασχίσατε τα ημάτια σας και περιζώστητε σάκον και κλάψατε έμπροσθεν του Αβενίρ. Και ο βασιλεύς Δαβίδ οικολούθη των νεκροκρέβατων και έδαψαν τον Αβενίρ εν Χεβρών και ύψωσεν ο βασιλεύς τη φωνή αυτού και έκλαψεν επί του τάφου του Αβενίρ και πάσο λαός έκλαψε. Και εθρύνησεν ο βασιλεύς επί τον Αβενίρ και είπε να πέθανεν ο Αβενίρ ως αποθνίσκον άφρον. Εχείρε σου δεν εδέθησαν, ουδέ οι πόδες σου ετέθησαν εν δεσμής. Έπεσες καθώς πίπτη της έμπροσθεν των ιών της αδικίας. Και πάσο λαός έκλαψε πάλιν επ' αυτών. Ήλθεν έπειτα πάσο λαός δια να κάμω στο Δαβίδ να φάγει άρτον, εννοεί το έτη ημέρα. Αλλά ο Δαβίδ όμως ελέγουν, ούτω να κάμει ο Θεός σε μέ και ούτω να προσθέσει, εάν γευθον άρτον ή άλλον τι πριν δύσει ο ήλιος. Και έμαθε τούτο πάσο λαός, και ήρεσεν εις αυτούς, καθώς ήρεσκεν εις πάντα το λαόν, ό,τι έκαμνε ο βασιλεύς. Διότι πάσο λαός και πάσο Ισραήλ εγνώρισαν την ημέραν εκείνην, ότι δεν ήτο
από του βασιλέως το να θανατωθεί αβενήρ ο υιός του Νύρ. Και είπε ο βασιλεύς προς τους δούλους αυτού, δεν εξεύρεται ότι στρατηγός και μέγας έπεσε την ημέραν ταύτινε το Ισραήλ. Εγώ δεν είμαι την σήμερον αδύνατος, αν και χρήστην βασιλεύς. Και ούτε οι άνδρες, οι ίτσε ρουίες, πάρα πολύ δυνατοί ως προς εμέ. Ο Κύριος τελικά με ανταπόδοσιν εις τον εργάτην της κακίας κατά την κακίαν αυτού. Αμήν. Ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ώστε μετά από 7 χρόνια αφότου ο Δαβίδ εχρίστη βασιλεύς στον Ιούδα στη συνέχεια και οι 10 φυλές του Ισραήλ τώρα είναι έτοιμες, γιατί ο Θεός έχει διεγείρει την καρδιά τους να χρήσουν βασιλιά και σε αυτούς τον Δαβίδ. Ο Αβενήρ είναι ένα σημαντικό πρόσωπο στις 10 φυλές του Ισραήλ, γιατί ήταν ο στρατηγός του Σαούλ, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ταλαιπώρησε και κυνήγησε για 17 ολόκληρα χρόνια τον Δαβίδ και ακόμη περισσότερο τον Δαβίδ, και τον κυνήγησε από όρος σε όρος καθώς ήταν στρατηγός του Σαούλ. Όμως ο Θεός άλλαξε και σε αυτόν την καρδιά. Μετανόησε και κατάλαβε ότι ο Θεός, καθώς είπε ο Θεός, έχει προσδιορίσει το Δαβίδ να είναι βασιλιάς. Και πήρε μια ωραία στάση ο Αβενήρ, φώναξε όλους τους άρχοντας του Ισραήλ από όλες τις φυλές και τους είπε, εσείς και χθες και προχθές ζητούσατε το Δαβίδ να βασιλεύσει εφ' ημάς. Και αυτός ο οποίος αντιστεκόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ο Αβενήρ, ο οποίος υποστήριζε τον ιόν του Σαούλ, τον Μεμφιβοστέ, τον υποστήριζε για βασιλιά. Όμως έβλεπε και αυτός ότι ο οίκος του Σαούλ προέβαινε εξασθενούμενος, ο δε Δαβίδ προέβαινε κρατεούμενος. Το είδαν και έπρεπε να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια για να αλλάξει η καρδιά και του Δαβίδ και των αρχόντων του λαού Ισραήλ. Και έτσι πήραν καλή απόφαση ο Αβενήρ να επισκεφθεί και τον Δαβίδ μαζί με 20 άνδρες για να του αποκαλύψει αυτό το οποίο ο Θεός είχε κάνει στην καρδιά του ιδίου, αλλά και στην καρδιά όλων των αρχόντων και όλου του λαού των 10 φυλών του Ισραήλ. Ο Δαβίδ, ένας άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, δέχεται με έλεος κάθε έναν που μετανοεί. Τον δέχθηκε με τιμές, έκανε και συμπόσιο και άνοιξε ο δρόμος. Άνοιξε ο δρόμος για να γίνει το θέλημα του Θεού ο Δαβίδ να χρηστεί βασιλιάς. Όλα ήταν έτοιμα. Ο Αβενήρ είχε μετανοήσει, ο λαός Ισραήλ είχε πιστεί, οι 10 φυλές, και όλοι επέστρεψαν στο θέλημα του Θεού, καθώς ο Θεός ελάλησε περί του Δαβίδ του δούλου μου, ότι αυτός θα σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός των Φιλιστέων και όλων των εχθρών αυτών. Και έγινε ένα όμορφο συμπόσιο, γεμάτο αγάπη, τιμώντας ο ένας τον άλλον. Οι πρώην εχθροί. Κάτι που αρέσει στο Θεό και κάτι που κάνει το Θεό να χαίρεται, καθώς ο Δαβίδ έχει καρδιά κατά την καρδία του Θεού, ώστε να πράττει κατά πάντα το θέλημα του Θεού. Ένας ιδιαίτερος άνθρωπος ο Δαβίδ. Όλος ιδιαίτερος άνθρωπος. Πάντα πιστεύει, πάντα υπομένει, πάντα βασιλεύει η αγάπη και το θέλημα του Θεού στην καρδιά του και ποτέ δεν επηρεάζεται από τα συναισθήματά του ή από μια καρδιά γήινη και ανθρώπινη. Η καρδιά του Δαβίδ πάντα ήταν κατά την καρδία του Θεού, ώστε πάντοτε έπρατε το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός τον εξέλεξε, όχι για να γίνει βασιλιάς, αλλά για να δρύσει βασιλεία πάνω στην οποία θα βασιλεύσει ο Χριστός.
βασιλεία που δεν θα υπάρχει τέλος εις τους αιώνες των αιώνων. Όμως ο Δαβίδ έχει και αυτό στρατηγό, όπως είχε και ο Σαούλ τον Αβενίρ, έχει τον Ιωάβ. Ο Ιωάβ είναι ένας άλλος άνθρωπος, μια διαφορετική καρδιά. Πάντοτε ήταν μαζί με τον Δαβίδ. Πάντοτε και πολλές φορές τον έλεγξε τον Δαβίδ για να κάνει το θέλημα του Θεού και το έκανε ο Δαβίδ. Όταν παραδείγματος χάρη τον πείραξε τον Δαβίδ ο διάβολος να μετρήσει το λαό του Θεού, ο Ιωάβ στάθηκε. Αλλά, αδελφοί αγαπητοί, δύο διαφορετικές καρδιές. Η καρδιά του Δαβίδ που έπρατε πάντα το θέλημα του Θεού, η καρδιά του Ιωάβ που έπρατε μερικές φορές το θέλημα του Θεού, άλλες φορές όμως επενέβαιναν στις αποφάσεις τους, στις αποφάσεις του, επενέβαιναν τα ανθρώπινα, τα γήινα, η δικαιοσύνη του ανθρώπου και η λογική του ανθρώπου. Όταν έγινε αυτό το ευλογημένο συμπόσιο, όπου ο Δαβίδ τίμησε τον Αβενίρ κατά το θέλημα του Θεού και ο Αβενίρ τίμησε τον Δαβίδ κατά το θέλημα του Θεού, ο Ιωάβ έλειπε. Και όταν γύρισε σαν τον πρεσβύτερο Ιω, ακριβώς σαν τον πρεσβύτερο Ιω, του είπαν ότι ο Δαβίδ δέχθηκε τον Αβενίρ, έκαμε συμπόσιο στον Αβενίρ, τον εχθρό του, χρόνια τώρα, και εν τέλει τον απέστειλε εν ειρήνη. Ο Ιωάβ είχε μέσα στην καρδιά του όμως όχι την αγαθοσύνη του Θεού, και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, είναι το μήνυμα, να βασιλεύει στην καρδιά μας η αγαθοσύνη. Όχι πονηριά, όχι εκδίκηση, όχι η κακία, όχι το κακό. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και έναντι οποιονδήποτε ανθρώπων, ό,τι και να έχουν κάνει, ό,τι και να έχουν πει, ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να λένε. Ο άνθρωπος του Θεού έχει την αγαθοσύνη του Θεού, έχει την καθαρή την καρδιά και έχει το θέλημα του Θεού που τον κυβερνάει. Δύο τελείως διαφορετικές καρδιές. Και σήμερα να καταλάβουμε η καρδιά μας σε ποιανού την καρδιά μοιάζει. Τι φιλοξενεί η καρδιά μας? Φιλοξενεί την κακία, την εκδικητικότητα, την ανθρώπινη δικαιοσύνη? Τι φιλοξενεί την αγαθοσύνη, την απλότητα, την πίστη και εξητάει το θέλημα του Θεού? Η καρδιά μας είναι γεμάτη παράπονα με ανθρώπους, ακόμη και με το Θεό, ή η καρδιά μας είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη και δοξολογία προς το Θεό? Τι κρύβουμε μέσα στην καρδιά μας? Γιατί εκ της καρδίας μας θα προέλθουν όλες οι εκφάσεις της ζωής μας. Και το τέλος του Δαβίδ ήταν ευλογημένο, το τέλος του Ιωάβ ήταν καταραμένο. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέρφια. Με τα πάσης φυλάξεως να φυλάτουμε την καρδιά μας. Και ο τρόπος για να φυλάτουμε την καρδιά μας είναι να εξητούμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Να μακροθυμούμε, να ξεχνάμε, να μην λογαριάζουμε. Να καθαρίζουμε την καρδιά μας με το αίμα του Χριστού. Να μην θυμώνουμε. Και όταν θυμώνουμε, να προσέχουμε να μην αμαρτάνουμε, αλλά να προσέχουμε και να μην θυμώνουμε. Να προσέχουμε να μην αγριεύουμε. Αυτός λοιπόν, όταν άκουσε το Δαβίδ ότι τον έδιωξε εν ειρήνη τον εχθρό του, τον μέγα απαρχής, θύμωσε. Τι έκανες εκεί, του λέει, σαν τον πρεσβύτερο Ιω. Τι έκανες εκεί? Τον Αβενίρ, τον εχθρό σου, που μέχρι πριν λίγο πολεμάγαμε εναντίον του και αυτός ερχόταν και πολέμαγε εναντίον μας, που σκότωσε και τον αδελφό μου τον Ασαήλ. Αλλά ο Αβενίρ προσπάθησε να αποφύγει το θάνατο του Ασαήλ, αλλά ο Ασαήλ, ένας νεαρός και ορμητικός με πνεύμα σαν του Ιωάβ, θέλησε να τον σκοτώσει, αλλά δεν γινότανε, δεν μπορούσε. Ο Αβενίρ ήταν έμπειρος πολεμιστής.
και να μείνει βρισκόμενος τον σκότωσε. Ο Δαβίδ δεν απάντησε στον Ιωάβ. Και δεν απάντησε, τουλάχιστον δεν μας φανερώνει η Γραφή αν απάντησε, αλλά δεν απάντησε, γιατί εκείνο που τον ενδιαφέρει το Δαβίδ δεν είναι τι θα πει, είναι τι κάνει. Τι κάνει? Κάνει το θέλημα του Θεού. Και ήταν η ειρήνη του Θεού στην καρδιά του, γιατί είχε κάνει το θέλημα του Θεού. Ο Ιωάβ όμως, ο άνθρωπος με την καρδιά γεμάτη παράπονα, πίκρες, θυμούς, αγανακτήσεις με τους ανθρώπους και με το Θεό, θα πέσει στην παγίδα του διαβόλου για να πράξει αμάρτημα φοβερό. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, γιατί όταν ο Άβελ παραπονέθηκε στο Θεό, συγγνώμη, ο Κάιν παραπονέθηκε στο Θεό γιατί ευλόγησε την προσφορά του Άβελ, ο Θεός του είπε πρόσεξε, γιατί στην πόρτα είναι η αμαρτία. Πρόσεχε, αδερφέ μου. Πρόσεχε, στην πόρτα είναι η αμαρτία, εάν η καρδιά σου σήμερα δεν είναι καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού. Αν η καρδιά σου σήμερα δεν είναι ελεύθερη, ελεύθερη από παράπονα, πίκρες, θυμούς, αγριάδες, μίσος, κακίες, με όλους και με το Θεό. Η αμαρτία είναι την επόμενη μέρα. Δεν θα γλιτώσεις. Θα σε παγιδεύσει και θα σε γκρεμίσει ο διάβολος. Ο Θεός να μας φυλάει. Και αμέσως η καρδιά του πήρε στροφές και λέει, ακούς να τον αφήσει, εγώ θα βρω τρόπο να τον γυρίσω πίσω. Και στέλνει ένα δούλο του και λέει, έλα σε θέλουν με πίσω, στη Χεβρόν. Και ο Αβενίρ με την αγαθοσύνη του ανθρώπου που ο Θεός του είχε καθαρίσει την καρδιά, επέστρεψε. Και ο Δαβίδ με την καρδιά του ανθρώπου γεμάτη πονηριά, αγανάκτηση, κακία, τον πλησίασε το Ιωάβ. Την καρδιά του γεμάτη αγανάκτηση, πίκρα και κακία, με τρόπο ύπουλο τον σκότωσε. Πέτυχε του σκοπού του. Υπερίσχυσε το θέλημα του Ιωάβ του θελήματος του Δαβίδ. Υπερίσχυσε το θέλημα του διαβόλου του θελήματος του Θεού. Ο Δαβίδ είπε, αδύνατος είμαι μπροστά στον Ιωάβ και στον Αβισέ. Αδύνατος είμαι τους ιούς της Ερουίας. Και είναι αδύνατος ο άνθρωπος του Θεού. Και είναι καλό να είναι αδύνατος ο άνθρωπος του Θεού, γιατί τότε ο Θεός είναι δυνατός με αυτόν. Δεν θέλει ο άνθρωπος του Θεού να είναι δυνατός, γι' αυτό υποχωρεί. Είναι ειρηνικός, είναι ταπεινός, περπατάει ταπεινά με τον Κύριο. Έχει και αγαπάει το έλεος του Θεού. Θέλει να πράττει πάντα το δίκαιο. Είναι άνθρωπος που μπορεί και πλησιάζει το Θεό. Αλλά είναι αδύνατος ενώπιον των ανθρώπων. Πολύ αδύνατος ενώπιον των ανθρώπων. Μη λυπάσαι αν είσαι αδύνατος ενώπιον των ανθρώπων. Εάν οι άλλοι τα καταφέρνουν με την πονηριά τους και την πανουργία τους, ενώ εσύ δεν τα καταφέρνεις, μη λυπάσαι. Να χαίρεσαι. Μη πικραίνεσαι. Να δοξάζεις. Μη παραπονιέσαι. Να ευγνωμονείς το Θεό που είσαι αδύνατος. Να φοβάσαι όταν είσαι δυνατός. Να φοβάσαι όταν τα καταφέρνεις. Και να φοβάσαι πάρα πολύ όταν τα καταφέρνεις με χαλασμένη καρδιά. Ποιο να φοβόμαστε? Το Θεό. Το Θεό. Ο Δαβίδ ομολόγησε και είπε, αδύνατος είμαι. Παρόλο που χρήστηκα βασιλιάς, η ή της Ερουίας είναι πολύ πιο δυνατή σαν άνθρωποι από μένα. Όμως, εμπιστεύομαι τον Κύριο. Ο Κύριος θα κάνει δικαιοσύνη και κρίση. Ο Θεός
Αυτός είναι ο αδύνατος άνθρωπος, αδερφοί. Ο αδύνατος άνθρωπος δεν είναι αυτός που προσπαθεί να τα καταφέρει. Ο αδύνατος άνθρωπος είναι που ξέρει ότι δεν πρόκειται τίποτα να καταφέρει χωρίς τον Χριστό και υπομένει, ταπεινώνεται, περιμένει, ησυχάζει. Ησυχάζει. Ηρεμεί, ειρηνεύει. Γιατί η ελπίδα του είναι στο Χριστό, στον Κύριο. Ο Δαβίδ στενοχωρήθηκε πολύ όταν έμαθε ότι ο Ιωάβ φώνευσε τον Αβενίρ, τον άνθρωπο που επέστρεψε, τον άσωτο Υιό. Αυτόν που πήρε το ανίκον μέρος περιουσίας, αυτόν που έκανε τόσα κακά στο Δαβίδ. Αλλά μετενόησε, επέστρεψε και ο Δαβίδ τον αγάπησε γιατί τον συγχώρεσε. Ο Ιωάβ δεν μπορεί να συγχωρήσει. Μόνο ο Θεός και ο Δαβίδ μπορούν να συγχωρήσουν. Εσύ μπορείς να συγχωρήσεις. Ρώτα τον εαυτό σου, αδερφέ μου. Είναι σοβαρότατο ερώτημα. Μπορείς να συγχωρήσεις. Μπορείς να συγχωρήσεις. Πρέπει να μπορούμε. Δεν είναι αδυναμία, αν και φαίνεται αδυναμία, το γεγονός ότι συγχωρείς και δέχεσαι και αποδέχεσαι και προσδέχεσαι τους ανθρώπους. Είναι δύναμη Θεού. Δεν είναι κακομοιριά. Είναι δόξα Θεού. Και ο Δαβίδ όχι μόνο τον δέχθηκε και τον αγάπησε, αλλά πένθησε και έκλαψε. Αυτό θα πει αγάπη. Τον σπλαχνίστηκε, έκλαψε. Συμπαραστάθηκε στην ταφή του. Τον έδαψε με βασιλικό τρόπο. Και όλος ο λαός έκλαψε. Και έμαθε ο λαός ότι δεν ήταν ο θάνατος του Αβενίρ εξαιτίας του Δαβίδ. Και άρεσε πολύ αυτό στο λαό. Καθώς ο Θεός είχε φτιάξει τις καρδιές των ανθρώπων να αρέσουν σε όλους ό,τι έκαμε ο Δαβίδ. Αυτός είναι ο Θεός, αδερφέ. Εάν θέλεις ό,τι κάνεις να αρέσει στην οικογένειά σου, αν θέλεις ό,τι κάνεις να αρέσει στη δουλειά σου, αν θέλεις ό,τι κάνεις να αρέσει στους ανθρώπους, ψάξε, βρες τι αρέσει στο Θεό να κάνεις και κάτω. Και ο Θεός από εκεί και πέρα αναλαμβάνει. Τι αναλαμβάνει? Τα πάντα. Αναλαμβάνει ο Θεός τις καρδιές των ανθρώπων, αλλά πιο πολύ απ' όλα αναλαμβάνει τη ζωή σου. Και τότε θα είσαι βασιλεύς και ιερεύς του Υψίστου. Μόνο τότε. Έγινε βασιλιάς γιατί ο Θεός διήγηρε όλες τις καρδιές των ανθρώπων να τον αποδεχθούν για βασιλιά, ο Δαβίδ. Θα γίνεις βασιλιάς και ιερεύς του Υψίστου αν όλες οι δυνάμεις, επουράνιες, επίγειες και καταχθόνιες, αποδεχθούν ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Και ο Θεός θα είναι μαζί σου αν εσύ είσαι μαζί με τον Θεό. Στη ζωή μας, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει ένα μέλλον. Το μέλλον που μας αποδέχονται οι δυνάμεις σαν δούλους και παιδιά Θεού, σαν βασιλείς και ιερείς Υψίστου, οι επουράνιες, οι επίγειες και οι καταχθόνιες. Και ο διάβολος ακόμη ξέρει ότι είσαι ευωδούμενος από το Θεό και δεν μπορεί να σε αντιμετωπίσει. Και οι άνθρωποι ξέρουν ότι κάτι γίνεται με σένα, παρακυρίου. Και οι άγγελοι ξέρουν ότι είσαι ο αγαπημένος του Χριστού. Γιατί? Γιατί είσαι αδύνατος, επειδή είσαι ταπεινός. Γιατί είσαι ταπεινός, επειδή είσαι αδύνατος. Και ο Θεός είναι μαζί σου, παντοδύναμος. Αμήν.